Μια νέα πραγματικότητα στις μετακινήσεις είναι γεγονός. Το όνομά της Uber μπορεί να μετράει ήδη πάνω από 10 χρόνια ζωής από την ημέρα που έκανε πρεμιέρα στην Αμερική. Στην Ελλάδα ωστόσο ήρθε το 2015 και από μέρα σε μέρα αποκτά όλο και μεγαλύτερο κοινό. Τι ακριβώς όμως είναι η Uber? Η Uber είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή η οποία προσφέρει αξιόπιστη, οικονομική και ασφαλή μετακίνηση στους πολίτες. Και από την άλλη πλευρά επιτρέπει στο να μπορούν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εργαστούν να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες μετακίνησης ώστε να έχουν ένα παραπάνω εισόδημα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 70 χώρες και πάνω από 550 πόλεις. Σε κάθε χώρα προσαρμόζεται με την κείμενη νομοθεσία. Έτσι και στην Ελλάδα, για να γίνει κάποιος οδηγός συνεργάτης της εταιρείας, πρέπει να ανήκει σε κάποιο αδειοδοτημένο γραφείο εκμίσθωσης αυτοκινήτων με οδηγό ή να ανοίξει δική του εταιρεία. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα έχουμε δύο υπηρεσίες, το Uber Taxi και το Uber X. Το Uber Taxi είναι η πλατφόρμα στην οποία συνεργάζονται οδηγοί ταξί και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και το Uber X είναι η πλατφόρμα η οποία συνεργάζεται με αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες μετακίνησης μέσω των οδηγών, των επαγγελματιών οδηγών που αυτές απασχολούν. Πώς όμως λειτουργεί? Αφού έχετε κατεβάσει λοιπόν την εφαρμογή στο smartphone σας, την ανοίγετε πατώντας επάνω της. Επιλέγετε την τοποθεσία που θέλετε να πάτε, βλέπετε στον χάρτη τη διαδρομή, το εκτιμόμενο αντίτιμο και τον χρόνο άφιξης ενός οχήματος της Uber. Από εκεί και πέρα δεν έχετε τίποτα περισσότερο να κάνετε από το να του δώσετε την εντολή να ξεκινήσει πατώντας το request. Εκείνη τη στιγμή βλέπετε την φωτογραφία και τα στοιχεία του οδηγού που θα σας παραλάβει. Μέσα σε λίγα λεπτά το όχημα βρίσκεται έξω από την πόρτα σας. Η πληρωμή του αντιτίμου γίνεται αυτόματα ηλεκτρονικά. Στην πλατφόρμα μας είναι μηδενική η δυνατότητα φοροδιαφυγής. Η εταιρεία ωστόσο σε όλον τον κόσμο έχει έρθει αντιμέτωπη με τα συνδικάτα των ταξί, τα οποία αντιδρούν έντονα στη νέα αυτή μορφή μετακίνησης. Αντιλαμβανόμαστε ότι σίγουρα κάποιοι άνθρωποι νιώθουν ανησυχία και εγώ προσωπικά αν ήμουν οδηγός ταξί επίσης θα είχα την ίδια ανησυχία. Οπότε εμείς θέλουμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι όλοι που είμαστε σε αυτόν τον κλάδο, της τεχνολογίας, των μεταφορών, η κυβέρνηση, άλλες εταιρείες και να δούμε πώς όλοι μαζί μπορούμε να πάμε στη μετακίνηση του 21ου αιώνα χωρίς να μείνει κανένας πίσω. Δηλαδή να φτιάξουμε ένα νομικό καθεστώς και γενικά ένα σύστημα το οποίο τους ωφελεί όλους. Τα τελευταία χρόνια οι δυνατότητες που δίνονται στις μεταφορές αυξάνονται με την τεχνολογία να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί όμως κάποιος να επιλέξει για τις μετακινήσεις του την Uber? Η μετακίνηση είναι πάρα πολύ οικονομική. Αν είστε χρήστης μας, θα έχετε παρατηρήσει ότι οι τιμές είναι εξαιρετικά οικονομικές. Το δεύτερο είναι γιατί είναι πάρα πολύ ασφαλής η μετακίνηση. Για παράδειγμα, όλοι οι οδηγοί είναι επαγγελματίες οδηγοί, πληρούν τις προθέσεις που ορίζει ο νόμος και βαθμολογούνται μετά από κάθε διαδρομή, με αποτέλεσμα το επίπεδο της ασφάλειας να είναι πάρα πολύ ψηλό. Και επίσης, η μετακίνηση είναι πάρα πολύ αξιόπιστη. Η Uber είναι μια πλατφόρμα που χρησιμοποιούν εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, ο τουρίστας κατά την αποβίβασή του θα την αναζητήσει στο κινητό του τηλέφωνο και θα την χρησιμοποιήσει. Έτσι, η εταιρεία έχει μπει δυναμικά στην χώρα μας με δεκάδες χιλιάδες χρήστες, ξένους και Έλληνες και με εκατοντάδες συνεργαζόμενους οδηγούς.